Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν έλεγχους ασφαλείας στα λεωφορεία του αστικού κτελείου Ανίνων έτσι ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας νέας τραγωδίας, δωρεάν μετακινήσεις από και προς το Πανεπιστήμιο αλλά και πύκνωση δρομολογίων έτσι ώστε αυτά να καλύπτουν και τις νυχτερινές ώρες, είναι οι φοιτητές των Ιωαννίνων. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου της πόλης, ένα μόλις μήνα μετά την τραγωδία των Τεμπών, προχώρησαν σε συγκέντρωση αρχικά έξω από το δικαστικό μέγαρο των Ιωαννίνων και στη συνέχεια σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του αστικού κτέλ, εκφράζοντας τις διεκδικήσεις τους και ζητώντας να ληφθεί εγκαίρως μέρημνα για την ασφαλή μετακίνηση των φοιτητών. Αυτό που τους ενώνει, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Ιστορικού Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χρήστος Χασιακής, είναι το παράδειγμα από άλλες παρόμοιες κινητοποιήσεις φοιτητών σε περιοχές της χώρας όπως η Κομωτινή, οι οποίοι κατάφεραν να εισακουστούν τα αιτήματά τους και να διασφαλίσουν την άριστη ποιότητα των μετακινήσεών τους, καταργώντας μάλιστα το σχετικό αντίτιμο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, λίγες μέρες μετά από τις μεγαλειώδες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι φοιτητές και μαθητές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή και την αγανάκτησή τους για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα στα Τέμπη, όπου αποδείχτηκε περίτρανα οι ευθύνες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και των ιδιωτικών εταιριών που ενεπλάκησαν. Σήμερα εδώ πέρα οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν πάρει απόφαση προκειμένου να πραγματοποιήσουμε κινητοποίηση στα αστικά κτέλ με τρία κύρια αιτήματά μας. Το πρώτο, να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος σε όλα τα οχήματα των λεωφορείων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν θύματα στην πόλη μας. Δεύτερον, να πυκνώσουν τα δρομολόγια προκειμένου να μην στηβάζονται οι φοιτητές σαν σαρδέλες και να περιμένουν 2 και 3 λεωφορεία προκειμένου να μπορούν να ανέβουν στο Πανεπιστήμιο. Και να θεσπιστούν δρομολόγια μετά τις 11 το βράδυ για να μην εγκλωβίζονται οι εστιακοί φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο. Και τρίτον, κατάργηση του αντίτιμου του εισιτηρίου από και προς το Πανεπιστήμιο και την πόλη για όλους τους φοιτητές. Υπάρχουν προηγούμενα παραδείγματα από άλλες πόλεις φοιτητικές, όπως την Κομωτινή, όπου οι φοιτητές με τις διεκδικήσεις τους και τους αγώνες τους κατάφεραν το αντίτιμο από και προς την Πανεπιστημιούπολη να είναι μηδενικό. Και αυτό και εμείς ζητάμε οποιαδήποτε στήριξη πρέπει να μας παρέχει το κράτος, να μας την παρέχει, και αυτό διεκδικούμε σήμερα.